Γιατί σαν σήμερα, το 1999, ξεκινούσαν οι βομβαρδισμοί της Σερβίας. Από το ΝΑΤΟ. Ειρηνικές επεμβάσεις, νομίζω ήταν. Είναι η πρώτη φορά στην. Ναι, εννοείται ειρηνικές. Πάντως ήταν η πρώτη φορά τότε. Έκανε στην μια ιστορία. Σακαστρούκα μπαμ. Ναι, ρε παιδί, κάτι βόμβες. Κάτι γκρεμίσαν, κάτι κτίρια. Γέφυρες, άνθρωποι σκοτώθηκαν. Και δώσαν και ωραία πλάνα στην ανθρωπότητα. Πολύ ωραία πλάνα, αυτό να το πούμε. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, που έβαλε κατά κυρίαρχο κράτους. Μέχρι τότε δεν το είχε κάνει αυτό. Καλά τα πήγε. Ήταν να μην μετά. Το κάνει μια χαρά. Έπρεπε να γίνει η αρχή για να συνηθίσουμε κάπως. Σε ευρωπαϊκό έδαφος και Ευρωπαίους πολίτες σκότωσε. Σε αυτή τη συμμαχία συμμετείχε και η Ελλάδα, να πούμε, ως χώρα επισήμως. Εντάξει, πρώην Γιουγκοσλαβία όμως. Ναι, τι συμμαχία. Και στην Ενωμένη Ευρώπη δεν θα έκανε κανείς κάτι τέτοιο. Είχαν δώσει κάτι προειδοποίηση εκεί στο Μιλόσεβιτς που ήταν τότε ο ηγέτης της Σερβίας. Για το κοσυφοπαίδιο έγιναν όλα αυτά και υποτίθεται για ανθρωπιστικούς λόγους, γιατί υπήρχε γενοκτονία, λέγανε οι δυτικοί. Να. Οι Σέρβοι κατά των Κωσοβάρων. Στην πορεία αποδείχθηκε δεν υπήρχε τίποτα από αυτά, δεν έχει σημασία. Την αφορμή τη θέλανε, του βάλαν κάτι όρους τρελούς. Ουσιαστικά να μην υπάρχει χώρο, να ανοίξουν τα σύνορα, να υπάρχει διέλευση διεθνών δυνάμεων. Αρνήθηκε όπως ήταν λογικό και έπρεπε να τιμωρηθεί. Όχι ο Μιλόσεβιτς, ο λαός ο Σερβικός. Δημοκρατικός πλανητάρχης και τότε, να θυμίσω. Εννοείται. Ο ενορχιστρωτής όλου αυτού. Εννοείται. Γιατί, εντάξει, ναι, οι Ρεπουμπλικάνοι κακοί. Οι Ρεπουμπλικάνοι βασικά κάνουν πολέμους, οι άλλοι κάνουν ειρηνικές επεμβάσεις. Απλά βομβαρδισμούς. Χειρουργικές. Τότε τα λέγαμε χειρουργικές επεμβάσεις. Ναι, αυτό. Ο Νόαμ Τσόμσκι στην πορεία, γιατί υπήρχαν και τότε φωνές που έλεγαν για όλο αυτό που γίνονταν, και το λέμε αυτό επειδή έχει μια σχέση με τα σημερινά, ή κάποιος μπορεί να πει ότι τα τότε και αυτά που έγιναν στη Σερβία και όλα όσα ακολούθησαν, αυτή η συμπεριφορά των δυτικών προς διάφορες χώρες, μπορεί να είναι και η αιτία αυτών που συμβαίνουν σήμερα στις πλατείες, στα μετρό, ή αυτό που θα συμβούν αύριο στις πλατείες και στα μετρό, στα στάδια και στα αεροδρόμια των δυτικών μεγάλου πόλεων. Ο Νόαμ Τσόμσκι λοιπόν είχε πει: η επέμβαση έγινε διότι η Σερβία δεν ακολουθούσε τις απαιτούμενες κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, που σημαίνει ότι ήταν η τελευταία γωνιά της Ευρώπης, δεν είχε υποτάξει τον εαυτό της τα καθοδηγούμενα από τις ΗΠΑ νεοφιλελεύθερα προγράμματα, επομένως έπρεπε να εξαλειφθεί. Τιμωρία ήταν για τη Σερβία, το θυμόμαστε όλοι. Εκεί η Ελλάδα είχε πάρει μέρος. Μαζί με τον ΝΑΤΟ, ο Σιμίτης πρωθυπουργός, αλίμονο. Εντάξει. Ο λαός ελληνικός όμως και τότε, όπως και τώρα, είχε διαφορετική αντιμετώπιση. Θα θυμηθούμε λίγο την μεγάλη συναυλία που είχε γίνει στο Σύνταγμα. Εγώ ως νέος ρεπόρτερ την κάλυπτα και ήμουν δίπλα στη σκηνή με πολύ μεγάλη έτσι χαρά και δέος για όλα αυτά που έβλεπα, άκουγα και αισθανόμουν. Επικεφαλής των καλυτέρων, μεγαλυτέρων τραγουδιστών, ηθοποιών ήταν ο Μίκης Θοδωράκης. Ουάσιγκτον, η θανατική καταδίκη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράφτηκε ο θάνατος του διεθνούς δικαίου. Χτες στην Ουάσιγκτον υπογράφτηκε ο νόμος της ζούγκλας, ο νόμος και το δίκαιο του ισχυροτέρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν τώρα με τη συνενοχή των ευρωπαϊκών κρατών να δικάζουν, να καταδικάζουν και να τιμωρούν οποιονδήποτε νομίζουν ότι αντιτάσσεται στα σχέδιά τους. Δεν είναι νομίζω υπερβολή να πούμε ότι μπαίνουμε σε ένα νέο μεσαίωνα. Προμηθευτείτε όλοι ρούχα ζεστά, μάλινα, κασκόλ, γάντια, γαλότσες. Μας περιμένει ένας ιστορικός παγετός. Από την αρχή των βομβαρδισμών δήλωσα ότι όσα λέγονται για εθνοκαθάρσεις και ανθρώπινες ευαισθησίες είναι προσχήματα, ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι συνομιλίες και οι συμφωνίες, και ότι στόχος μοναδικός είναι να μεταβάλουν την αιρετική Γιουγκοσλαβία σε καμένη γη. Εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί μονάχα εμείς σύσσωμα και ομότιμα είπαμε όχι στη βαρβαρότητα.
Είχε πει κι άλλα ένα απόσπασμα. Ναι. Νομίζω ισχύουν όλα αυτά. Ισχύουν. Κύριε Μίκη, μου συγγνώμη, αλλά λίγα χρόνια πριν είχαμε πει ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σιμίτης τα είχε πει αυτά. Ναι, αυτό λέω. Όπως ναι. Και ο Σιμίτης είχε πει να βομβαρδιστεί η Σερβία και έδωσε όποιες παροχές μπορούσε να δώσει. Και βγαίνει κάθε καλλιτέχνης τώρα ότι χάρπαστος να μας λέει τώρα τα αντίθετα. Ναι, και να λέει τα αντίθετα. Όχι, εδώ είναι οι δύο Ελλάδες όπως πάντα. Ο Μίκης εξέφραζε την καρδιά του ελληνικού λαού, όπως το κάνει σχεδόν πάντα και με μεγάλη έτσι, σύμπτωση απόψεων με τον ελληνικό λαό. Ο Σιμίτης εξέφραζε τα συμφέροντα των Αμερικανών, μια συμμαχία που δολοφονούσε, γιατί τότε οι βόμβες έπεφταν, αν θυμόσαστε και αν θυμόμαστε όλοι, σε αθώους. Στα καραβάνια που πηγαίνανε με κάτι κάρα. Είχε δημιουργηθεί και τότε προσφυγιά από ευρωπαϊκές, δυτικές δυνάμεις. Φεύγανε αυτοί τεράστιες. Πιο ποιοτική πρόσφυγη. Εννοείται. Ήταν και πιο ανοιχτόχρονη. Δεν ξέρω. Τώρα συγγνώμη. Αν και μερικοί και Κωσοβάροι και λίγο είναι λίγο σκούροι, αλλά τέλος πάντων πιο κοντά. Χτυπούσαν και τους Κωσοβάρους που υποτίθεται θέλαν να σώσουν από τον Άκαρδο Μιλόσεβιτς και από τους αδίστακτους Σέρβους. Και τους Σέρβους. Είχαν βομβαρδίσει την τηλεόραση επειδή ήταν το σύμβολο της ενημέρωσης. Είχαν βομβαρδίσει τις γέφυρες και όλη την υποδομή της Σερβίας. 78 μέρες έχει γράψει και ένα βιβλίο, ο Μπογιόπουλος μέτραγε μία-μία τις μέρες. 78 μέρες βομβάρδισαν και κατέστρεψαν, τη γονάτισαν τελείως και ακόμη προσπαθεί να συνέλθει και από τότε δεν έχει συνέλθει. Να θυμηθούμε αυτά και λίγο. Μας, η δικιά μας τηλεόραση δεν κινδυνεύει πάντως. Η ΕΡΤ. Όχι, γενικώς η τηλεόραση σύμβολο ενημέρωση δεν είναι, σύμβολο διαπλοκή. Μόνο αν θέλει κάποιο να χτυπήσει. Δεν νομίζω να θέλουν οι Νατοϊκοί να χτυπήσουν ποτέ τη διαπλοκή. Όχι. Οπότε... Γιατί είναι ο ύψιστος βαθμός διαπλοκής χωρών. Πολεμικών βιομηχανιών, κονσόρτσιουμ όπως λέγονται όλα αυτά. Σε μένα. Ναι, 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 σε σένα. Άκου, τι βρισιά που λέει βρισιά. Και ο Μπαλούρδος. Να θυμηθούμε λίγο τι ακούγαμε εκείνες τις μέρες από σήμερα και μετά, γιατί οι Έλληνες δημοσιογράφοι είχαν κάνει πραγματικά καλή δουλειά και είχαν ξεπλύνει και την δημοσιογραφία όλης της Ευρώπης. Γιατί αν θυμάσαι και οι άλλες εφημερίδες ευρωπαϊκές και οι λαοί ήταν υπέρ σε κάτι δημοσκοπήσεις που έβγαιναν, υπέρ του βομβαρδισμού. Επειδή με την πλήση κεφάλου που είχαν υποστεί ήταν κάτι κακό η Σερβία, οι Σέρβοι, το να μην θέλουν να υποταχθούν, να κάνουν κάτι άλλο, βαφτίσανε και δικτάτορα τον Μιλόσεβιτς, που μπορεί να είχε δώσει κάποιες αφορμές, αλλά αν ήταν μία φορά ο Μιλόσεβιτς, ο Κλίντον ήταν 15 φορές δικτάτορας και αλλά έκανε και εγκλήματα. Ποιος θα μπορούσε να πει, δεν ακούγονταν. Δεν έχει τώρα. Έτσι λοιπόν στις οθόνες μας, στα ραδιόφωνά μας έφταναν όλα αυτά. Όπου πριν από 30 περίπου δευτερόλεπτα δύο φοβερές εκρήξεις ακούστηκαν από τα βόρεια της πόλης. Ακούγονται αυτή την ώρα οι σιρήνες από διάφορες περιοχές μέσα στην Πρίστινα και ακούγονται και αντιεροπορικά. Δηλαδή οι άνθρωποι διαμελήθηκαν θεωρητικά, εκτοξεύτηκαν στον αέρα τα πάντα, υπάρχουν κάρα διαλυμένα στην περιοχή, οι αποσκευές τους, ρούχα και δεκάδες κάρα τα οποία ήταν κατεστραμμένα, τα άλογα είχαν σκοτωθεί. Άνθρωποι ήταν κατάμαυροι, ένα κορίτσι κομματιασμένο μέσα στο αίμα, αποκεφαλισμένα αυτόματα ανθρώπων, ένα σπίτι που ήταν κατεστραμμένο, είχε πέσει ο πύραυλος στην οροφή του, δίπλα γύρω από το σπίτι ήταν 5-6 άνθρωποι καταπλακωμένοι. Η πόλη φλέγεται και κίνει αψηφώνα στο κίνδυνο. Γίνονται ανθρώπινες ασπίδες πάνω στη γέφυρα που συνδέει το Βελιγράδι με την περιοχή Νόβι Μπέογκραντ στον ποταμό Σάβα. Κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, κραυγάζουν Σερβία-Σερβία. Δεν ξέρεις τι χτυπάνε, από πού χτυπάνε, τι καταστρέφουν.
Και όταν ακούσαμε ότι είναι αυτή η κλινική, δεν είναι μόνο μία κλινική αυτή, είναι πολλές κλινικές και καταστρέψανε όλες αυτές τις κλινικές που είναι γεμάτες με άρρωστους ανθρώπους. Αυτή ήταν μια δεζιπιά, μια Ελληνίδα που ζούσε στο Βελιγράδι και μας περιέγραφε τότε στο Sky όπου ήμασταν και τα καταγράφαμε τι ακριβώς ήταν σαν ανταποκρίτριά μας. Τι ακριβώς συνέβαινε και πώς τα βίωνε όλα αυτά. Τότε ο σερβικός λαός είχε δείξει υπερηφάνεια, έβγαινε στις διάφορες. Μετά τις επεμβάσεις. Όχι, για άλλο, φυσικά αίτια. Στις γέφυρες πάνω, θυμόμαστε με τους στόχους. Τα ακούμε όλα αυτά. Επειδή μετέπειτα έγιναν και άλλες επεμβάσεις των δυτικών συμμάχων με την ίδια ακριβώς αντίληψη. Αγαρμποσύνη, τα συμφέροντα μόνο, κέρδος, αδιαφορία για τους λαούς, πρόσχημα οι λαοί και οι ανάγκες τους, βομβαρδισμός, σκοτωμός, ακροτηριασμός λαών. Εκείνες εποχές αυτά. Έτσι ξεκίνησε η περίφημη Αραβική Άνοιξη, έτσι η Λιβύη δεν υπάρχει πια και οι Λίβοι προσπαθούν να μπουν στην Ευρώπη, έτσι η Αίγυπτος έχει αλλάξει τελείως και αρκετοί Αιγύπτιοι προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη. Έτσι είχε αλλάξει η Συρία και δεν ξέρει κανείς πώς θα γίνει. Έτσι άλλαξε το Ιράκ και συνεχίζει. Έτσι είχε αλλάξει το Μάλι, έτσι είχε αλλάξει η Σομαλία και συνεχίζουμε κανονικά να προχωράει η ανθρωπότητα με τους ίδιους ακριβώς, με τις ίδιες ακριβώς χειρουργικές επεμβάσεις που καμαρώνανε κιόλας όλοι αυτοί. Ότι κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις, έχουν τα τέλεια όπλα, τον τέλειο στρατό και βομβάρδιζαν με κάτι, με φοβερά όπλα, ένα λαό άμαχο από κάτω. Δεν είχε να ρίξει τίποτα. Έτσι είναι συνήθως. Ναι, όχι. Και καμαρώναν το ΝΑΤΟ, η Δυτική Συμμαχία, τους άμαχους, τα νοσοκομεία. Και γιατί δεν κάτσανε να υπερασπιστούν τη χώρα τους και φύγανε. Έχω και λίγο σφακιανάκι. Α, έχεις. Ναι. Όπως τώρα οι ρυψάσπιδες, να που λέει και ο Νότης. Οι ρυψάσπιδες, λοιπόν, λερώνουμε τον αέρα. Γιατί του δεν έκατσε το Μυρμήγκι να πολεμήσει τον ελέφαντα ίσα. Πραγματικά πια λερώνουμε και ζητούμε συγγνώμη.